σε βοηθό υπεύθυνο τροχέα, τον κύριο Χάρη Ευρυπίδου τώρα. Καλή σα μεσημέρι και καλή χρονιά, κύριε Ευρυπίδου. Καλή χρονιά να έχουμε. Λοιπόν, δυστυχώ όμω ήταν μαύρη πρωτοχρονιά. Είχαμε ένα θανατηφόρο με θύμα 20χρονη στη Λάρνακα. Έχουμε πρόσθετε πληροφορίε πώ ακριβώ συνέβη αυτό το θανατηφόρο, ποιο ήταν ο ρόλο αυτού που εγκατέλειψε τη σκηνή και έβαλε τη γυναίκα του. Τι έχουμε για αυτό το θέμα, κύριε Ευρυπίδου? Ναι, να πούμε ότι διερευνώνται όλα τα ενδεχόμενα και όλοι οι ισχυρισμοί που έχουμε μπροστά μας. Βρίσκονται υπό εξέταση όλα τα στοιχεία. Δεν έχουμε κάτι άλλο προς ανακοίνωση. Βλέπουμε τους ισχυρισμούς, βλέπουμε το πώς έχει εξελιχθεί όλη η κατάσταση με την εγκατάλειψη που φαίνεται να έγινε και την παρουσία ως οδηγού ενός δεύτερου ατόμου. Όλα αυτά διερευνώνται για να βγάλουμε τα ακριβή συμπεράσματα της πρόκλησης της σύγκρουσης αυτής που είχαμε. Ναι, ήταν η σύγκρουση, η δεύτερη με το αυτοκίνητο, ήταν η μοιραία, αν έχετε καταλήξει αυτό το... Είναι αυτό που διερευνούμε, εκείνο που φαίνεται να και μπορούμε να αναφέρουμε. Είναι κάτι το οποίο έχουμε επισημάνει πάρα πολλές φορές, είναι το θέμα της χρήσης της ζώνης ασφαλείας. Ναι. Φαίνεται, όπως βλέπετε και στις εικόνες σας, το όχημα, το σαλούν, στο οποίο επέβαιναν τα δύο τραυματισμοί και ο θανάσιμος τραυματισμός στο τέλος της ημέρας, όπως προέκυψε, φαίνεται ότι δεν έφερε κανένα ζώνη ασφαλείας και έχουν εκτιναχθεί έξω από το όχημα, με αποτέλεσμα τους σοβαρούς τραυματισμούς και τους θανάσιμους τραυματισμούς. Θεωρούμε ότι αν γίνεται η χρήση της ζώνης ασφαλείας πέραν των όποιων λαθών, είτε από πλευράς του ενός οδηγού είτε του άλλου, σας λέω πολύ πιθανόν, το πιο πιθανόν θα ήταν μαζί μας οι νεαροί. Ναι, βεβαίως αυτό το κύριε Ευρυπίδου, δεν είναι ούτε για την οικογένεια σωστό, αν και αν αυτά τα αγωγή της ιστορίας. Επίσης, άλλες περιπτώσεις και ζώνη να φορεί κανείς. Ναι, κατανοώ αλλά, αυτό που θέλετε το μήνυμα να περάσετε. Κάτι που αλλά... πρέπει να πούμε είναι πολύ σημαντικό, ότι πόσο σημαντική είναι η χρήση της ζώνης ασφαλείας. Ναι. Σίγουρα στο τέλος της ημέρας θα εξακριβωθούν πλήρως ο τρόπος που προκλήθηκε και από πού προήλθαν, αλλά μία σημαντική επισήμαση. Απλά αυτό που έχει προκαλέσει έτσι αλγινή εντύπωση είναι το ότι εγκατέλειψε τη σκηνή και μια άλλη γυναίκα βρέθηκε στον τόπο, αν θέλετε, του τροχαίου. Εκεί τι ισχυρισμοί δόθηκαν, υπήρχε κάποιος λόγος? Δεν μπορούμε να αναφέρουμε τώρα, αντιλαμβάνεστε ότι βρίσκομαστε στο στάδιο της διερεύνησης. Όταν υπάρχει έτσι ξεκάθαρη εικόνα και μπορούμε να δώσουμε προς τα έξω, θα μπορούμε. Μάλιστα. Αλλά στο παρόν στάδιο δεν μπορούμε να δώσουμε δυστυχώς περισσότερες λεπτομέρειες.